Καλησπέρα! Σάββατο 14 του Μάρτη 2020 και έχουμε έτσι ένα θέμα για το βραδινό vlog το οποίο δεν το έχουμε ξανακάνει. Η φίλη έχει βάλει τίτλο από μόνη της «Ανέστια». Αγαπητή κυρία Πετρίδου, σας ευχαριστώ πολύ για όσα μου έχετε μάθει. Εγώ ευχαριστώ αγάπη μου για τα καλά σου λόγια. Έχω προβληματιστεί με πολλά vlog σας και χάρη σε εσά έχω προχωρήσει τη σκέψη μου. Θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάτι που με απασχολεί. Είμαι 35 ετών, γυναίκα, ακαδημαϊκής μόρφωσης και μένω εδώ και κάποια χρόνια σε μια χώρα στο εξωτερικό, σε μια χώρα στην Ευρώπη, λόγω δουλειάς. Δεν έχω σχέση, αλλά είμαι σε φάση αναζήτησης ενός συνοδοιπόρου. Προέρχομαι από μια αγαπημένη οικογένεια, αλλά πλέον έχω χάσει και τους δύο μου γονείς και όχι μόνο τους γονείς, αλλά και αγαπημένους θείους και θείες, με αποτέλεσμα να έχει χαθεί ένα οικογενειακό πλαίσιο που καθόρισε το χαρακτήρα μου, με έκανε ανοιχτή, κοινωνική, με εμπιστοσύνη προς τους ανθρώπους. Και εδώ είναι το πρόβλημα. Ενώ έχω επεξεργαστεί καλά θεωρώ το πένθος, μεταξύ άλλων και με ψυχοθεραπεία, δεν ξέρω πώς να διαχειριστώ το γεγονός ότι ελείψη γονιών και ευρύτερη οικογένειας δεν θα έχω να παρουσιάσω οικογένεια στο μελλοντικό σύντροφο. Για να γίνω σαφής, έχω μια αδερφή με την οποία είμαστε πολύ κοντά, αλλά δεν είναι το ίδιο. Λείπει ένα ευρύτερο οικογενειακό πλαίσιο. Και η απουσία αυτού με κάνει να αισθάνομαι ανέστια, όπως αναφέρω και στον τίτλο, σαν να μην έχω ένα περιβάλλον να παρουσιάσω από το οποίο προέρχομαι. Ο προβληματισμός εστιάζεται στο μελλοντικό μου σύντροφο γιατί νιώθω ότι ο τρόπος που μεγάλωσα θα βγει αργότερα στη σχέση και στην ανατροφή παιδιών και γιατί ζώντας σε μια ξένη χώρα πρέπει να συστήνομαι από το μηδέν στον άλλον εφόσον δεν υπάρχει κάποιο κοινό πλαίσιο αναφοράς από το παρελθόν. Σκέφτομαι λοιπόν ότι εάν και εφόσον γνωρίσω κάποιον άνθρωπο δεν θα μπορώ να του συστήσω ή να του δείξω, να του εξηγήσω από τι περιβάλλον προέρχομαι. Δεν ξέρω αν σας τα εξήγησα καλά, παραμένω στη διάθεσή σας για όποια διευκρίνηση και θα χαρώ πολύ να λάβω τη συμβουλή σας. Λοιπόν, έχει και update η επιστολή, θα σχολιάσω πάνω στην πρώτη επιστολή πρώτα. Φίλοι, λυπάμαι πάρα πολύ που έχει χάσει τους γονείς σου, θείε, θείου το ευρύτερο οικογενειακό πλαίσιο. Η αλήθεια είναι ότι αυτές τις μέρες που υπάρχει ε, ο φόβος για εξάπλωση του κορονοϊού και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, μία σκέψη που με απασχολεί εμένα προσωπικά είναι ότι επειδή αυτός ο ιός πλήττει κυρίως ηλικιωμένους και ανθρώπους με χρόνια νοσήματα, ότι υπάρχει κίνδυνος για όλους μας να χάσουμε τους γονείς μας, να χάσουμε τους μεγαλύτερους ανθρώπους από το ευρύτερο οικογενειακό μας πλαίσιο μονοκοπανία με απασχολεί αυτό το πράγμα, όχι με την έννοια του ότι με τρομοκρατεί, με την έννοια του ότι μπορεί και ελπίζουμε να μην φτάσουμε σε εκείνο το σημείο, εάν δεν ε, ε, καταφέρουμε να περιορίσουμε την εξάπλωση αυτού του ιού, μπορεί να έχουμε αυτή τη βλαβερή συνέπεια, άρα μπορεί πολλοί από εμάς να βρισκόμαστε στην ίδια θέση που βρίσκεις εσύ. Καταλαβαίνω ότι ε, νιώθεις ανεστία και νιώθεις και χωρίς οικογένεια με την έννοια του ότι έχει φύγει και η μητέρα σου και ο πατέρα σου και θείες σου και άνθρωποι που σε έχουν καθορίσει. Όμως, θέλω να σου πω ότι στη γνωριμία με έναν σύντροφο ζωής δεν πρέπει να παίζει τόσο καθοριστικό ρόλο το οικογενειακό μας περιβάλλον το ευρύτερο παρά εμείς οι ίδιοι οι δύο άνθρωποι που θα βρισκόμαστε μέσα στη σχέση. Ο άνθρωπος που θα ενώσει τη ζωή του μαζί σου, θα ενώσει τη ζωή του με σένα και όχι με το σόι σου. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα ζευγάρια αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω των σογιών, λόγω των ευρύτερων οικογενειών και γράφουν επιστολές εδώ πέρα και καθόμαστε και παντάμε και ασχολούμαστε για το πώς να διαχειριστούμε επεμβατικά σόγια, επεμβατικά πεθερικά κλπ επιλέξεις αυτά που έχεις γράψει, που ρωτάς ε, για το «Δεν θα μπορώ να του συστήσω, δείξω, εξηγήσω από τι περιβάλλον προέρχομαι». Να του συστήσει το περιβάλλον από το οποίο προέρχεσαι επειδή δεν είναι εν ζωή, όχι δεν θα μπορείς να το συστήσεις. Να του το δείξεις και να του το εξηγήσεις όμως μπορείς. Γιατί όλα αυτά τα βιώματα που έχεις από την οικογένεια σου που χαίρομαι αφάνταστα για σένα που είναι θετικά και επικοδομητικά, φαντάσου σε πόσο δυσκολότερη μοίρα θα ήσουν να ερχόσουν από μια κακοποιητική οικογένεια και μετά να την έχανε και αυτή, πόσο πιο δύ δύσκολο θα ήταν να διαχειριστεί τι διαπροσωπικέ σου σχέσει στην πορεία. Από τη στιγμή που έρχεσαι από μια καλή οικογένεια που όπως γράφεις εσύ ίδια σε έχουν βοηθήσει να καθορίσεις το χαρακτήρα σου, να γίνεις ανοιχτή, κοινωνική, με εμπιστοσύνη προς τους ανθρώπους, θα του το δείξεις στην πράξη μέσα από το πώς λειτουργείς εσύ, ποια είσαι και θα του συστήσεις ποια είσαι, γιατί στην ουσία εσένα, με σένα θα ενώσει τη ζωή του, όχι με κάποιον άλλον. Έχουμε update. Από πλευρά μου δεν έχει αλλάξει κάτι, υπάρχουν μόνο κάποιε σκέψει ότι όλο αυτό είναι μια μορφή άρνηση τη πραγματικότητα. Το σκέφτηκα και εγώ αυτό το πράγμα. Από την άλλη, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, γιατί έχω κάνει αρκετά βήματα προ τα μπροστά, δουλειά, αλλαγή χώρα. Ενίοτε σκέφτομαι τι καλά που θα ήταν να έκανα σχέση με κάποιον που είχαν γνωρίσει οι γονεί μου. Συγκεκριμένα σκέφτομαι έναν παιδικό μου φίλο και έναν άλλο φίλο από ευρύτερη παρέα με τους οποίους δεν υπάρχει κάτι αλλά το υποθετικό σενάριο του να καταλήγαμε μαζί με καθησυχάζει κατά κάποιο τρόπο. Όχι. Δεν θα κάνεις επιλογή συντρόφου βάσει του ότι τους ήξερες από παλιά και ήξερε και τους γονείς σου, άρα τον επιλέγεις αυτόν επειδή ήξερε τους γονείς σου. Κορίτσι μου, εσύ είσαι αυτή που θα επιλέξεις συντροφό, όχι οι σου οι μακαρίτες. Επίσης, αν παίζει ρόλο, το πατρικό μου σπίτι στην Ελλάδα είναι κλειστό διότι χρήζει ανακαίνησης που σημαίνει ότι εκ των πραγμάτων δεν έχω πού και πώ να υποδεχτώ το μελλοντικό μου σύντροφο. Στο φυσικό, ανύπαρκτο, αλλά συναισθηματικά παρόν οικογενειακό μου πλαίσιο. Αχ, ελπίζω να μην σα μπέρδεψα περισσότερο, κυρία Θέκαλη. Αν χρειάζεστε παραπάνω στοιχεία, ευχαρίστω να σας απαντήσω. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο που μου αφιερώνετε. Δεν το θεωρώ δεδομένο και το εκτιμώ βαθιά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την εκτίμηση. Λοιπόν, Ζούμε στο 2020. Δεν ζούμε στο 1920 που για να πάρει ένας άνδρας μία γυναίκα έπρεπε να πάει να δει ότι προέρχεται από καλό σπιτικό και ότι είναι το σπίτι της περιποιημένο και ότι έχει ασπρίσει η μάνα της στους τείχους και ότι έχουν βγάλει τους σεμέδες και έχουν βγάλει τα, τα καλά τα σερβίτσια και έχουν μαγειρέψει ένα καλό φαγητό να υποδεχθούν το γαμπρό. Ζούμε στο 2020, 100 χρόνια μετά, που πλέον οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ψυχοσυναισθηματικά όριμοι για να δημιουργήσουν οικογένεια, δεν ασχολούνται με τα πεθερικά, εκτός από την περίπτωση που τα πεθερικά είναι προ προβληματικοί άνθρωποι, είναι τοξικά πεθερικά, παρεμβατικά πεθερικά. Νομίζω ότι φοβάσαι, φοβάσε, ότι ε, επειδή δεν είναι οι γονείς σου εν ζωή ότι δεν θα έχεις κάποιον να σε προστατεύσει από έναν παρελπίδα κακό σύντροφο και ότι δεν θα υπάρχει ένα δίχτυ ασφαλείας όταν εσύ μπορεί να περνάς κάποιο είδου κακοποίηση μέσα στο γάμο σου και μέσα στις σχέσεις σου, δεν θα υπάρχει κάποιος ο πατέρας σου ή ένας αδερφός ή κάποιο άλλο, η μάνα σου ή μια θεία σου, ένα άλλο πρόσωπο από την οικογένεια μεγαλύτερο το οποίο ε, υποθετικά θα είναι και πιο σεβάσμιο προ αυτό ο παρελπίδανο ή ο, παρελπίδαν, ο, ο πιθανό κακοποιητικός σύντροφο που θα τον βάλει στη θέση του. Αγάπη μου, στο 2020 βαζούμε οι οι γυναίκε στη θέση του τον άνδρα μας αν παρεχτραπεί, και βάζουν ήδη, κανονικά θα έπρεπε να βάζουν και ήδη οι ίδιοι τη γυναίκα του στη θέση τη, εάν παρεχτραπεί, ενώ εάν παρεχτραπεί σε επίπεδο επικοινωνία, σε επίπεδο ψυχική βία, σωματική βία κτλ είναι παλιό μοντέλο λειτουργίας αυτό, το να πρέπει το ζευγάρι να έχει στενές σχέσεις με την ευρύτερη οικογένεια, τόσο ώστε η ευρύτερη οικογένεια να ρυθμίζει τα τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν στο ζευγάρι. Αντιλαμβάνεσαι ότι η ευρύτερη οικογένεια αποτελεί πολύ επικίνδυνο παράγοντα που επηρεάζει πολύ αρνητικά τις σχέσεις τόσων εκατοντάδων για να μην πω χιλιάδων ζευγαριών σε όλη την Ελλάδα αυτό που έχεις εσύ είναι και blessing, είναι και ευλογία. Α, με την έννοια του ότι δεν έχεις να ανησυχεί ότι μπορεί οι γονεί σου να σε πιέσουν να παραμείνεις σε ένα γάμο που μπορεί να μην είναι καλός για σένα ή μπορεί να μην υποδεχθούν θετικά το σύντροφο που είναι καλός για σένα και γενικώ έχεις γλιτώσει το, 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 λένε ουδέν κακόν μηδενός καλού, το κακόν το ότι έχει χάσει τους μεγαλύτερους ανθρώπους από την οικογένεια, επιφέρει το καλό ότι δεν θα κινδυνεύει οποιοδήποτε γάμος σου και σχέση σου από πιθανόν αρνητικές παρεμβολές των γονέων. Ζούμε στο 2020. Είσαι 35 χρονών, έχεις ακαδημαϊκή μόρφωση, μπορείς κόρη μου, μπορείς από μόνη σου να διαχειριστείς το γάμο σου. Σου το λέω με όλη μου την αγάπη και το εννοώ αυτό που λέω. Δεν είναι καλή ιδέα να περιμένουμε από τους γονείς μας να εγγυηθούν για μας ότι είμαστε καλοί άνθρωποι για σχέση για γάμο, να μας προστατεύσουν από ένα σύντροφο ο οποίος μπορεί να μην είναι καλός, να παρέμβουν στο να μας καθορίσουν στο πώς θα ζήσουμε τη ζωή μας. Όταν λες για άρνηση μην τυχόν και φοβάσαι ότι εάν φτιάξει τη ζωή σου, αν... Ε, 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 Βάλει μέσα στη ζωή σου το συνοδοιπόρο που ονειρεύεσαι, ότι μπορεί να πληγωθεί, γιατί μπορεί αυτό να φύγει καθιονδήποτε τρόπο ή να πεθάνει όπω πέθαναν οι γονεί σου. Μήπω χρειάζεται να ξανακάνει για λίγο καιρό ψυχοθεραπεία για αυτή τη συγκεκριμένη φοβία που σου έχει αναπτυχθεί. Στο εξωτερικό που ζει, κόρη μου, δεν έχει το σπίτι σου. Το σπίτι το δικό σου δεν είναι αρκετό για να το δείξει στον μελλοντικό σου σύντροφο. Δεν μιλάει αρκετά για σένα το δικό σου σπίτι, είσαι μια γυναίκα 35 χρονών, δεν είσαι 17, δεν είσαι 18 και είπαμε δεν ζούμε στο 1920. Ζούμε στο 2020. Νομίζω είναι μασκαρεμένη φοβία αυτό το πράγμα που γράφεις, νομίζω, λέω νομίζω, υποθέτω, δεν μπορώ να σου πω σίγουρα, δεν μπορώ να σου κάνω διάγνωση. Αυτό που θα σου πω είναι να, ξανα... να ξανακάνεις ψυχοθεραπεία ε, εστιασμένη πάνω σε αυτό το αίτημα του ό,τι νιώθεις ανέστεια, ενώ έχει σπίτι, επειδή έχουν πεθάνει οι γονεί σου. Είναι βαθύτατο τραύμα να χάσει του γονεί σου, βαθύτατο τραύμα να χάσει την ευρύτερη σου οικογένεια, για σένα όμω, όχι για το μελλοντικό σύντροφο. Και ίσω υποσυνείδητα σκεπτόμενοι αν τα φτιάξουμε το Γιαννάκι ή τον Κωστάκη που ήταν συμμαθητή μου στο σχολείο και τον ήξεραν οι γονεί μου, να έχει υποσυνείδητα την ψευδέστηση ότι φτιάχνοντα τα με αυτόν θα είναι σαν να και έχει του γονεί σου εκεί. Οι γονεί σου ζουν μέσα στο μυαλό σου. Ζού μέσα στην καρδιά σου, ζού μέσα στη ψυχή σου, ζού μέσα από τις αναμνήσεις σου και σένα και τις αδερφή σου. Ε, εάν υπάρχει ζωή με τα θάνατο, ζού στη ζωή με τα θάνατο, όμως δεν ζού σε αυτή τη φυσική ζωή, δυστυχώς. Και αυτά είναι τα δεδομένα σου. Οπότε η γνώμη μου είναι να κάνεις ψυχοθεραπεία εστιασμένα, ειδικά πάνω σε αυτό το πράγμα, να ξεπεράζει αυτή τη φοβία σου που πιθανόν να σε δυσκολεύει από το να προχωρήσεις τη ζωή σου. Σου στέλνω όλη μου την αγάπη και επίσης πέραν της ψυχοθεραπείας θα έλεγα επένδυσε έστω σε μια καλή ε, υγιή αληθινή φιλία, οι δύο. Ε, και, και εμείς που έχουμε οικογένεια και πολλοί άνθρωποι ακόμη δεν έτυχε να φύγουν οι γονείς τους, γιατί δεν επιλέγει κανείς πότε θα φύγουν οι γονείς τους. Δεν είναι πότε θα, 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 θα φύγει η μεγαλύτερη γενιά, που όλων μας οι γονείς θα φύγουν και ελπίζουμε... Και εμεί ω γονεί να φύγουμε πριν από τα παιδιά μα. Καταλαβαίνετε ενώ είναι η φυσική ροή των πραγμάτων. Ε, μην νομίζει ότι όλοι όσοι έχουν του γονεί του εν ζωή συζητάνε με του γονεί του τα θέματα του ή βρίσκουν, νιώθουν συναισθηματική ασφάλεια από του γονεί του. Συναισθηματική ασφάλεια νιώθουμε από τη σχέση μα που κάνουμε με τον εαυτό μα και τη σχέση μα που κάνουμε μαζί με το τέρι μα. Σου στέλνω την αγάπη μου. Φίλιά. Καλό βράδυ.